Συγκλονίστηκε, ήταν ένα περιστατικό το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί, διότι ήταν τόσο απρόκλητο και παρόλο που η ομάδα ΟΠΚΕ είναι μια εκπαιδευμένη ομάδα, παρόλα αυτά αυτό το περιστατικό ήταν τόσο απρόκλητο που δεν μπορούσε ούτε εκείνος να αντιδράσει. Η κίνδυνη είναι καθημερινή, δεν ξέρουμε σε τι βάρδια θα κάνει ο καθένας μας, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κάθε βάρδια. Τώρα είναι ένα δάγκωμα, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ένα όπλο, μπορεί να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Οπότε δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι κίνδυνο θα έπρεπε επιφυλάσσει κάθε βάρδια που κάνει ο καθένας αστυνομικός. Το μήνυμά σας? Το μήνυμά μας είναι ότι είμαστε δίπλα στον συνάδελφο, σε οτιδήποτε χρειαστεί. Τον πρώτο λόγο τώρα έχουν οι δικαστικές αρχές και η δικαιοσύνη, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη υπέρ του συναδέλφου μας. Προσπάθησαν να του κάνουν ένα σωματικό έλεγχο, εκείνος αντέδρασε. Έπιασε από το γυλαίκο του συνάδελφο, τον έβερε προς το μέρος του και τον δάγκωσε με αποτέλεσμα να το αφαιρέσει ένα κομμάτι από σάρκα από το πηγούνι του. Το τραύμα είναι βαθύ. Από ό,τι ήρθαμε σε επικοινωνία, στη τηλεφωνική επικοινωνία, καταρχάς να ρωτήσουμε αν είναι καλά ο συνάδελφος, ο οποίος μας είπε ότι είναι καλά. Οι γιατροί δεν του κλείσανε την πληγή προκειμένου να μην μολυνθεί, του κάνουν μόνο ένα επιφανειακό ράγμα για αρχή. Και μετέπειτα θα ακολουθήσει μάλλον και πλαστική επέμβαση. Εμείς είμαστε στο πλάι του συνάδελφου σε ό,τι χρειαστεί. Και εννοείται ότι σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες των πολιτών. Καταδικάζεται το περιστατικό, αυτό που δεικνύει περίτρανα καθημερινά τι αντιμετωπίζουν στον δρόμο. Και είναι ένας λόγος να κάποια στιγμή να χαρακτηριστεί το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο. Είμαστε από την πρώτη στιγμή στον συνάδελφο, έχουμε έρθει σε επικοινωνία, οτιδήποτε χρειαστεί. Ο δρόμος πλέον θα ακολουθεί, θα είναι της δικαιοσύνης. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Καταρχάς, καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει τέτοια περιστατικά. Έχουν γίνει πάρα πολλές φορές επιθέσεις σε βάρος αστυνομικούς. Τους έχουν δακώσει, έχουν χτυπήσει, τους έχουν φτύσει, τους έχουν μαχαιρώσει, τους έχουν πυροβολήσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτά. Έχουν γίνει και στο Ηράκλειο αρκετές φορές. Εμείς πρέπει να μείνουμε στο ότι όταν τέτοια αδικήματα δεν τιμωρούνται όπως πρέπει. Δεν γίνεται παραδειγματισμός προς άλλους επίδοξους δράστες. Έχουμε πει πολλές φορές, τόσο εμείς σαν Ένωση όσο και η Ομοσπονδία, τα αδικήματα και τα εγκλήματα σε βάρος αστυνομικών να τιμωρούνται με πολύ βαρύτερες ποινές, να γίνουν ιδιώνυμα αδικήματα, δηλαδή βαρύτερες ποινές και χωρίς αναστολή, ώστε να υπάρχει ένας παραδειγματισμός. Θυμάμαι πριν 1-2 χρόνια είχε ένα πάλι έλεγχο και δαγκώσει ένα αστυνομικό της ομάδας Δίας ένας πολίτης. Ευτυχώς έγινε πάνω από τα ρούχα, οπότε δεν είχαμε απώλεια σάρκας όπως αυτό το περιστατικό. Πλην όμως και μόνο η ενέργεια δείχνει ότι κάποιοι πολίτες όταν μένουν ατιμώρητοι δεν υπολογίζουν να απαιτηθούν σε ένα αστυνομικό.